νέο βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και όπως θα παρακολουθήσουμε στα νέα επεισόδια του τρίτου κύκλου, η Θοδώρα απολαμβάνει μαζί με τον Γιώργο, που πια της έχει αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητά του, ότι είναι αστυνομικός, στιγμές ευτυχίας, καθώς σχεδιάζουν το γάμο τους και περιμένουν το παιδί της. Τα σχέδιά της τα μοιράζεται και με την Τζέννη, την κοπέλα του Μανώλη, με την οποία έχει αρχίσει και δένεται. Τίποτα δεν δείχνει προς το παρόν την καταιγίδα που θα διαλύσει για ακόμη μια φορά τη ζωή της. Τα νέα για το βαρύτατο τραυματισμό του Μαθιού και ότι αυτό είναι ο φωνιάς του Στεφανή δεν έχουν φτάσει ακόμη στην Άνω Ποριά και στο σπιτικό των Αγγελάκηδων. Από την άλλη πλευρά τώρα, το τροχαίο της Βασιλικής που ευτυχώς ήταν ελαφρύ και ο βαρύτατος τραυματισμός του Μαθιού που το μεταφέρει μισοπεθαμένο στο νοσοκομείο ο Διακομανόλης διαδίδεται γρήγορα. Η Στέλλα, αγωνιώντας για όσα συμβαίνουν, θα τρέξει στο πλευρό της Βασιλικής στο νοσοκομείο, καθώς όλα δείχνουν πως αυτός που πυροβόλησε το Μαθιό θα διαφύγει για ακόμη μια φορά από την αστυνομία, όπως τη γλίτωσε και ο φωνιάς του Στεφανή. Η Στέλλα συγκλονίζεται από το δράμα της Βασιλικής, που κινδυνεύει να μείνει χείρα για ακόμη μια φορά, καθώς κάποιος θέλει να καθαρίσει τους σταματάκηδες, στείνοντάς τους καρτέρι στα χωράφια. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!